It may seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon, I could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή Άσκηση Υγεία Πρόσωπα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς φίλους και φίλες τηλεθεάτριες. Αφορά το βήχα, το χρόνιο βήχα, τον οξύ βήχα. Σε καθημερινή βάση πολλοί από εμάς βήχουμε, είτε είναι αλλεργικός αυτός ο βήχας, είτε προέρχεται από κάποιο κρύωμα, είτε προέρχεται από το τσιγάρο. Έχουμε λοιπόν σήμερα κοντά μας στην εκπομπή τον ειδικό, ο οποίος θα απαντήσει σε όλα τα δικά σας ερωτήματα και θα λύσει τις απορίες σας. Γι' αυτό σήμερα στην εκπομπή φιλοξενούμε τον κύριο Αθανάσιο Κυριακάκη, ο οποίος είναι ειδικός πνευμονολόγος, ασχολείται λοιπόν με τα πνευμόνια μας. Πέρα από αυτό, ασχολείται με την ομοιοπαθητική, όπου αν δεν θέλετε εσείς στην κλασική ιατρική, μπορείτε να πάτε στο ιατρείο του για ομοιοπαθητική. Αλλά πέρα από την ομοιοπαθητική, ασχολείται και με τον βελονισμό. Είναι και βελονιστής. Άρα, 3-1. Γιατρέ μου, καλώς όρισες. Καλημέρα σας. Καλησπέρα σας. Συγγνώμη, ευχαριστώ πάρα πολύ, Αγγελική, που με ξανακάλεσε στην εκπομπή σου. Το θέμα του βήχα είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, είναι κάτι πάρα πολύ κοινό. Και όμως κρύβονται πολλές παθήσεις πίσω από αυτό. Οπότε, καλό είναι να το ξεδιαλύνουμε ώστε οι τηλεθεατές και τηλεθεάτριες να ξέρουν πώς θα το προσεγγίσουν και τι να κάνουν για αυτό το θέμα. Πάρα πολύ ωραία, γιατρέ μου, και να ξεκινήσουμε με την κλασική ερώτηση. Τι ακριβώς είναι ο βήχας? Το όπως το βλέπουμε όπως και το ακούμε. Είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο, γίνεται πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι ένας φυσικός μηχανισμός αντανακλαστικός του σώματος για να απελευθερώσουμε από τους πνεύμονες ξένα σώματα. Έτσι απλά. Μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, αλλά ο μοναδικός σκοπός είναι να κρατήσει τους αεραγωγούς ελεύθερους από οτιδήποτε ξένο σώμα. Μάλιστα. Ο βήχας διακρίνεται από ό,τι ξέρω σε οξύ βήχα και σε χρόνιο βήχα. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον ένα και ανάμεσα στον άλλο βήχα? Η διαφορά κατά κύριο λόγο είναι η χρονική διάρκεια του. Ο οξύς βήχας θεωρούμε ένα βήχα που ξεκινάει και εμφανίζεται μέχρι και 3 εβδομάδες, μέχρι και 20 ημέρες, 15 με 20 ημέρες. Mm-hmm. Ο χρόνιος βήχας είναι ο βήχας που παραμένει πάνω από 20 ημέρες σε ένα άτομο. Έτσι απλά διαχωρίζουμε το βήχα. Ο τρόπος προσέγγισης και θεραπείας δεν αλλάζει όμως για αυτό το θέμα. Τι κάνουμε λοιπόν όταν έχουμε έναν οξύ βήχα? Το πιο βασικό είναι να μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι είναι ένα οξύ βήχα. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε ένα βήχα να δούμε πού οφείλεται. Μετά το χαρακτηρίζουμε ως οξύ ή όχι. Δηλαδή, είναι μετά από κάποιο κρύωμα, έκθεση σε ρεύμα, μετά από σε ρεύματα έξω, μια δουλειά, μια εργασία. Θεωρητικά, ο οξύς βήχας είναι στο 90% των περιπτώσεων οφείλεται σε ιώσεις και λοιμώξεις του ανωτέρου και κατωτέρου αναπνευστικού. Και να περάσουμε στο χρόνιο βήχα. Είναι ο βήχας ο οποίος ταλαιπωρεί έναν συνάνθρωπό μας για πόσο διάστημα? Θεωρητικά πάνω από 15 με 20 ημέρες ένα άτομο που έχει ένα βήχα έχει λόγο να επισκεφθεί τον ειδικό πνευμονολόγο. Είναι αυτός ο οποίος ασχολείται με το αναπνευστικό σύστημα και οποιοδήποτε παθήσεις σχετίζονται με αυτό. Και όταν λέμε χρόνιο βήχα, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί ένας γιατρός είναι από μία ιώση, γιατί υπάρχουν και λοιμώξεις που αφήνουν ένα βήχα που μπορεί να κρατήσει μέχρι και 2 και 3 μήνες. Κατά δεύτερο λόγο, σκεφτόμαστε παθήσεις του αναπνευστικού. Με προτέχουν την νόσο των καπνιστών, την χρόνια υποφρακτική πνευμονοπάθεια και το βροχικό άσθημα. Υποδιέστερες που λαμβάνουμε στα υπόψη, μπορούμε να σκεφτούμε κάποιες μάζες και αυτά στο πνεύμονα, αλλά αυτά είναι πάρα πολύ σπάνια και πολύ υποδιέστερα. Δηλαδή, τα πρώτα τρία είναι μια λίμωξη η οποία δεν έχει υποχωρήσει, το άσθημα και η χρόνια υποφρακτική πνευμονοπάθεια. Άρα, πριν περάσουμε να αναλύσουμε τι ακριβώς είναι η χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια, τι είναι το βροχικό άσθημα
Και για ποιο λόγο βήχουμε όταν έχουμε κάποιες απλές λοιμώξεις. Εγώ θα το πω λίγο στο θέμα της άσκησης ως γυμνάστρια που είμαι και θα πω το μόνο καλό στην περίπτωση του βήχα, αν βήχουμε πολύ και συχνά και συνέχεια, είναι ότι κάνουμε κοιλιακούς. Είναι ένα tip και ένα trick. Δοκιμάστε το σπίτι. Αν δεν έχετε βήχα, δοκιμάστε να βήξετε 10 φορές συνεχόμενες, να δείτε πώς λειτουργούν και πώς δουλεύουν οι κοιλιακοί. Γιατρέ μου, να περάσουμε λοιπόν στο HAP. Χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια. Είναι η νόσος των καπνιστών. Ναι, ακριβώς. Θα σε διορθώσω, είναι χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Είναι ένας δύσκολος όρος, δυστυχώς, για ένα τόσο κοινό νόσημα. Είναι ένα νόσημα το οποίο πλήττει περίπου το 20 με 30% των καπνιστών. Είναι μια μάστιγα της ανθρωπότητας. Αποτελεί την έκτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και θα αποτελέσει τα επόμενα πενταετία την τρίτη αιτία θανάτου. Είναι μια νόση η οποία προσβάλλει τους πνεύμονες, προσβάλλει τους αραγωγούς και το παρένχυμα. Χαρακτηρίζεται από 3-4 συμπτώματα. Ένας είναι ο βήχας, δεύτερο είναι η παραγωγή πτυέλων, το άλλο είναι η δύσπνοια και η περιορισμός δραστηριότητας του ατόμου το οποίο πάσει. Έτσι απλά. Νιώθω δηλαδή μια εξάντληση, μια κόπωση, μια κούραση, δεν μπορώ να αναπνεύσω, έχω εφίδρωση. Είναι κάποια συμπτώματα αυτά που λαμβάνονται υπόψη. Η εφίδρωση όχι τόσο πολύ, γενικά παραγωγή πτυέλων και ειδικά για πάνω από 2-3 μήνες το χρόνο είναι ένας παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να κάνει τον ασθενή και μάλλον μιλάμε για καπνιστή σε αυτή τη φάση να επισκεφτεί τον ειδικό πνευμονολόγο να του κάνει τις περαιτέρω εξετάσεις διαγνωστικές για να βάλει την διάγνωση. Το καμπανάκι πότε πρέπει να χτυπήσει στον ασθενή, δηλαδή πότε πρέπει να πει πρέπει να πάω στο γιατρό, επιτέλους, χρειάζομαι βοήθεια. Γενικά όταν τα συμπτώματα είναι πολύ έντονα και παροξυσμικά μπορεί να επισκεφτεί από την πρώτη στιγμή τον γιατρό του. Όταν έχει ένα βάρος στο στήθος, ένα σφίξιμο στο στήθος, δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ, από την πρώτη στιγμή, από τις πρώτες μέρες. Όταν συνδυάζεται με πολύ έντονο πυρετό και παραγωγή πτυέλων, τότε μιλάμε συνήθως για μια οξία φάση, μιλάμε για μια λίμωξη αναπνευστικού. Αλλά όταν έχουμε συμπτώματα που επιμένουν για πάνω από ένα διάστημα 2-3 μηνών και επιδεινώνται προοδευτικά, που συνδυάζεται όπως είπαμε με βήχα, φλέματα, δύσπνοι και περιορισμούς δραστηριότητας, άμεσα είναι το καμπανάκι, πρέπει να πάμε στο πνευμονολόγο. Όχι για κάτι κακό, απλώς για να μπορούμε να βοηθήσει. Ναι, ακριβώς, ναι. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και ο γιατρός. Ο γιατρός είναι βοήθεια. Μην φοβάστε τους γιατρούς, γιατί ξέρω πάρα πολλούς φίλους και φίλες οι οποίοι ακούνε γιατρό και τρέμουν. Λες και ο γιατρός είναι κάτι το κακό, α πούμε, θα μου κάνει κακό. Το ανάποδο. Ο γιατρός είναι γιατρός στο είδος του για να μας βοηθήσει. Με ποια εξέταση, γιατρέ μου, καταλαβαίνεις ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ασθενής, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας, πάσχει από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Κοιτάξτε, πάντα βασιζόμαστε στο ιστορικό του ασθενούς, δηλαδή σε βάθος μηνών ή ετών με συμπτώματα. Η κλινική εξέταση και το κύριο όργανο είναι το σπυρόμετρο. Η εξέταση λέγεται σπυρομέτρηση, είναι πάρα πολύ απλή. Φυσάμε σε ένα ειδικό μηχάνημα και ελέγχουμε τον όγκο και τις χωρητικότητες του πνεύμονα και τις ροές. Είναι τόσο απλή, πραγματοποιείται μέσα σε ένα πεντάλεπτο δεκάλεπτο, είναι ανώδυνο και μπορεί να μας βάλει την διάγνωση επί τόπου. Άρα, με μια τέτοια εξέταση που αν γίνει μια φορά το χρόνο σε όλους μας μετά την ηλικία των 40 ετών, μπορούμε να προλάβουμε οποιαδήποτε πνευμονοπάθεια και αν εμφανιστεί. Εγώ θέλω να σε πάω λίγο πίσω και να μου πεις τη γνώμη σου και την άποψή σου. Τι είναι αυτό που οθεί την νεολαία να ξεκινήσει το κάπνισμα? Δυστυχώς είναι τα πρότυπα. Όταν τα πρότυπα, ξεκινάμε με τα οικογενειακά πρότυπα, καπνίζει ένας ή δύο γονείς, τότε το ποσοστό να καπνίσει ένα παιδί είναι πολύ ψηλό. Μέχρι την ηλικία των 9 ετών ένα παιδί αντιγράφει τους γονείς, άρα το ποσοστό σε έναν γονέα μιλάμε για 30% ποσοστό να καπνίσει, στους δύο γονείς μιλάμε 60%. Δηλαδή, γονείς με τρία παιδιά, τα δύο στα τρία έχουν αυξημένη πιθανότητα. Πάντα μιλάμε για τον νόμο των πιθανοτήτων. Και από εκεί πέρα, τα πρότυπα, η διαφήμιση ευτυχώς δεν υπάρχει άμεση, είναι μόνο έμεση διαφήμιση και γενικά το τι κάνουν οι γύρω τους. Είναι για να αναδειχθούν και να τονώσουν το εγώ τους. Είναι ένας έμεσος τρόπος για να δείξουν ότι έχουν ενηλικιωθεί. Μάλιστα. Και είναι ο χειρότερος τρόπος για να δείξει ένας έφηβος ότι έχει ενηλικιωθεί. Εγώ στο σημείο αυτό θα ήθελα να συμβουλέψω και τους γονείς, αλλά και τα παιδιά που μας παρακολουθούν, τους εφήβους και τα ενήλικα παιδιά που έχουν ήδη γίνει 18 και έχουν ενηλικιωθεί. Ενηλικιώθηκα. Δεν σημαίνει έχω τρελαθεί με την καλή έννοια της λέξης και κάνω ό,τι δεν έχω κάνει μέχρι τα 18 μου. Δηλαδή αρχίζω να καπνίζω, να πίνω, να ξενυχτάω, λες και με είχαν κλεισμένο σε κάποιο κλουβί. Οκ, ενηλικιώθηκες.
σημαίνει ότι πλέον, εκτός από δικαιώματα, έχεις και υποχρεώσεις. Καλέ μου, ενήλικη 18. Οπότε είναι καλό να ακολουθείς τα θέλω σου και τα πιστεύω σου. Επειδή καπνίζει ο φίλος σου, για το δικό του λόγο, δεν χρειάζεται να καπνίσεις κι εσύ. Γιατί θα φτάσεις 40-45 και θα αρχίσεις να πάσχεις από την νόσο την οποία συζητάμε τώρα. Από χαπ, χρόνια, από πρακτική, πνευμονοπάθεια. Το έμαθα, γιατρέ μου. Υπάρχει λοιπόν αυτή η νόσος, αλλά υπάρχει και το βροχικό άσθημα. Ακριβώς. Οι διαφορές ποιες είναι? Πολλές φορές συγχέονται αυτά, έχουν κοινά συμπτώματα, γι' αυτό το λόγο μπερδεύονται πολλές φορές όσο αφορά τις διαγνώσεις. Η χρόνια υποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι μια νόσος η οποία είναι εξελίξιμη, αναστρέφεται, δεν θεραπεύεται. Αυτό το τονίζω αυτό. Δηλαδή, άμα ξεκινήσει σαν νόσος, θα οδηγήσει τον ασθενή, κυρίως τους καπνιστές, σε δύσπνια και να καθίσουν σε μια καρέκλα, μην μπορούν να κινηθούν μετά. Το βροχικό άσθημα είναι μια νόσος η οποία θεραπεύεται. Αυτό το τονίζουμε βασικά για να το ξέρει ο κόσμος. Είναι μια νόσος των αεραγωγών, είναι οι σωλήνες που κατεβάζουν τον αέρα. Αυτά συστέλνονται και διαστέλλονται. Άρα, με την κατάλληλη διάγνωση, σωστή θεραπεία, η νόσος θεραπεύεται. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Αυτή είναι η βασική διαφορά, ότι το βροχικό άσθημα θεραπεύεται, ενώ αν ήδη έχουμε χρόνια προρακτική πνευμονοπάθεια, πλέον έχουμε μπει σε μια περιπέτεια και απλά το μόνο που κάνουμε είναι να καθυστερήσουμε την εξέλιξη της νόσου. Έχουν βγει καινούργια φάρμακα, αυτό θέλω να το τονίσω τώρα, και με πολλές υποσχέσεις που μπορούν να σώσουν ζωές. Το πιο βασικό είναι σε ένα άτομο ο οποίος καπνίζει και έχει την νόσο, είναι να κόψει το τσιγάρο. Είναι η πρώτη παρέμβαση που κάνουμε για να σώσουμε τον καπνιστή. Είναι πολύ βασικό να ξέρουμε ότι κόβοντας το τσιγάρο κερδίζει ένας ασθενής περίπου 60 με 70 λεπτά την ημέρα. Γιατί ένα τσιγάρο αφαιρεί περίπου 4 με 5 λεπτά από τη ζωή του καπνιστή. Αν τα αθροίσουμε αυτά, αυτά βγαίνουν 5 μέχρι και 8 χρόνια. Άρα, οποιοδήποτε στιγμή και να το κόψει, είναι κέρδος. Τελείωσε. Να πούμε, γιατρέ μου, ότι το να κόψω το τσιγάρο στα δικά μου τα αυτιά ακούγεται πάρα πολύ εύκολο, διότι δεν καπνίζω. Παρά τα αυτά, ένας καπνιστής, ο οποίος είναι εθισμένος, και εξαρτημένος από το τσιγάρο, πώς μπορείς εσύ ως πνευμονολόγος, παύλα, ομοιοπαθητικός, παύλα, βελονιστής, να βοηθήσεις αυτό το συγκεκριμένο άνθρωπο? Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι το τσιγάρο, το κάπνισμα είναι ένας εθισμός, θεωρείται μια χρόνια ασθένεια από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, διεγείρει νευροκύτταρα, θεωρείται στην κατηγορία των ναρκωτικών. Είναι μετά την ηρωίνη και την κοκαίνη, δυστυχώς. Τόση μεγάλη εξάρτηση, απλώς η επίδραση στον οργανισμό είναι μετά από 30-40 χρόνια. Αυτό το οποίο κάνουν τα προγράμματα απεξάρτηση είναι να αλατώσουν και να εξαφανίσουν τα συμπτώματα στέρησης. Ένας που καπνίζει και το κόβει μόνος του έχει ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 2-4% στον χρόνο. Με τα προγράμματα διακοπής το ποσοστό ξεπερνάει το 70% και το 80%. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ψηλό ποσοστό. Αρκεί να υπάρχει πρόθεση. Εξαφανίζουν τα συμπτώματα στέρησης, η ευερεθιστότητα, η ανησυχία, η ταχυπαλμίες, οι εφιδρώσεις, η αύξηση βάρους. Όλα αυτά σταματάνε. Ο καπνιστής είναι σαν να μην έχει καπνίσει ποτέ στη ζωή του και προχωράει στη ζωή του βήμα προς βήμα και περνάει καλά την υπόλοιπη ζωή του. Άρα το πιο σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο κάθε άνθρωπος ο οποίος θέλει να κόψει το τσιγάρο, υπάρχουν τρόποι για να τον βοηθήσουμε. Ακριβώς. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι να θέλει, να έχει αποφασίσει ο ίδιος από μόνος του ότι πλέον θέλω να σταματήσω να καπνίζω. Θέλω να μην είμαι πλέον καπνιστής. Από εκεί πέρα λοιπόν έρχομαι στο ιατρείο σου, γιατρέ μου, και με βοηθάς με ποιους τρόπους? Ένας είναι ο βελονισμός, ένας είναι ο φαρμακευτικός. Είναι δύο αυτοί οι τρόποι προσέγγισης. Είναι η φαρμακευτική. Να πάμε πρώτα στον φαρμακευτικό τρόπο. Είναι η ουσία η οποία έχει ανακαλυφθεί και εφαρμόζεται τα τελευταία 5 με 7 χρόνια. Η ουσία ειδικά για τους υποδοχείς της νικοτίνης, γιατί η προηγούμενη φαρμακευτική αγωγή ήταν τυχαίο έβριμα η δράση του φαρμάκου. Λαμβάνεται 2 μήνες. Οπότε παίζει μεγάλο ρόλο η επιθυμία του καπνιστή να το κόψει, γιατί το να λαμβάνεις κάποια θεραπεία για να κόψει το τσιγάρο ενώ δεν το θέλει, θα τον γυρίσει πίσω, άρα θα απογοητευτεί πάρα πολύ. Δεν έχει καμία παρενέργεια η φαρμακευτική αγωγή. Σε ένα μικρό ποσοστό στις γυναίκες έχουν μια ήπια ναυτία. Αλλά και αυτό αντιμετωπίζεται με κουβέντα στο γιατρό. Συγγνώμη, είπα 2 μήνες θεραπεία, αλλά είναι 3 μήνες θεραπεία. Μπερδεύτηκα ακριβώς. Okay. Στο θέμα του βελονισμού είναι ένας αναλεκτικός τρόπος απεξάρτησης. Βελονίζεται κυρίως το αυτή, γίνεται μέσα σε 3 επισκέψεις.
Είναι ανώδυνος, ανώδυνος, ανέμακτος, γίνεται σε ένα ήσυχο χώρο. Μπλοκάρουν πάλι υποδοχής νικοτίνης μέσω αντανακλαστικής θεραπείας. Και πάλι τα ποσοστά είναι υψηλά. Αν με ρωτήσετε, εγώ θα θεωρήσω ότι ο βελονισμός είναι λιγότερος παρεμβατικός, δεν επηρεάζουμε κάτι, δεν υπάρχει κάποια σχέση με το να λαμβάνει κάτι ο οργανισμός και δεν βάζει κιλά τοποθετώντας και μια ειδική βελόνα στο αυτή, γιατί είναι μια από τις κύριες αιτίες που κάποιος δεν θέλει να κόψει το τσιγάρο. Εδώ θέλω λοιπόν να σταθώ, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα των καπνιστών, οι οποίοι θέλουν να κόψουν το κάπνισμα, είναι ότι σκέφτονται ότι με το που θα σταματήσουν να καπνίζουν θα βάλουν αυτομάτως αρκετά κιλά, διότι από ό,τι λέγαμε πριν την εκπομπή, με το που σταματάω το κάπνισμα, τι συμβαίνει στον οργανισμό μου? Ο οργανισμός σοκάρεται. Έχει μάθει να ζει με μια ουσία, την νικοτίνη, για να μπορεί να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητά του. Κόβοντάς το αυτό, αναζητάει με έμεσο τρόπο να καλύψει την έλλειψη της νικοτίνης και των ουσιών αυτών. Οπότε το ρίχνει στο φαγητό για να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα στέρηση. Έτσι απλά. Το φαγητό όμως δεν έχει νικοτίνη. Για ποιο λόγο? Τρώει πολύ. Τρώει πολύ γιατί προκαλεί ευχαρίστηση. Εκκρίνονται άλλες ουσίες. Η σερωτονίνη, η οποία μας προκαλεί χαρά στο φαγητό. Η ντοπαμίνη, η άλλη ουσία που κρίνεται στο τσιγάρο, δεν μπορεί ποτέ να φτάσει στο επίπεδο της νικοτίνης. Τρώει, τρώει, τρώει μέχρι να σκάσει, αλλά ποτέ δεν μπορεί να ηρεμήσει. Ακριβώς έτσι. Φυσιολογικά λέμε ότι 5 με 10% η αύξηση του βάρους είναι φυσιολογικό. Αν βάλει πάρα πολλά κιλά, λέμε ότι είναι βαριά εξαρτημένος, άρα χρειάζεται οπωσδήποτε ένα πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος. Άρα, αν κάποιος αποφασίσει να κόψει το τσιγάρο μόνος του, χωρίς τη βοήθεια του γιατρού, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, έστω να πάμε σε κάποιον ειδικό, να μας βοηθήσει με τη μέθοδο του βελονισμού, έτσι ώστε να μας κόψει την όρεξη, να μην πεινάμε. Ακριβώς. Για να μην βάλουμε πάρα πολλά κιλά. Δηλαδή να μην κόψουμε το τσιγάρο, κάνουμε ένα καλό και κάνουμε ένα κακό μετά, βάλουμε 10-15 κιλά, όπου στην ουσία τι κάναμε? Τίποτα. Άρα φίλοι τηλεθέτες, να ξέρετε ότι υπάρχει βοήθεια, δεν είστε μόνοι σας, απευθύνεστε στον ειδικό και ο ειδικός θα σας βοηθήσει ανάλογα με την περίπτωσή σας, έτσι ώστε να βγάλετε από τη ζωή σας το τσιγάρο, τον καρκίνο εισαγωγικά, και να είστε υγιείς και να αρχίσετε την άσκηση, να περπατάτε στην παραλία, το πιο εύκολο και το πιο απλό για όλους εσάς, αυτή την υπέροχη παραλία που έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη μας. Εάν δεν θέλετε να περπατήσετε, μπορείτε, ξέρετε τι να κάνετε, να ανεβαίνετε και να κατεβαίνετε σκαλίτσες. Εάν πάνε τα γόνατά σας, θα βρούμε εμείς εναλλακτικές, θα κάνουμε πολλές ασκησούλες. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, γιατρέ μου, θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ ξανά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να αναλύσουμε βροχικό άσθμα, να μιλήσουμε για την αιμοαποθητική και να αναλύσουμε εκτενέστερα το βελονισμό. Ευχαριστώ. Κυρίες και
και κύριοι, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, άσκηση υγεία πρόσωπα. Σήμερα στο θέμα μας, το θέμα μας είναι ο βήχας, ο χρόνιος βήχας, ο οξύς βήχας, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η οποία προκαλείται από το κάπνισμα, από το τσιγάρο, τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που προείπα, πώς μπορούμε να σταματήσουμε να καπνίζουμε, ποιος μπορεί να μας βοηθήσει για να μην έχουμε παρενέργειες όταν κόψουμε το τσιγάρο, οι οποίες παρενέργειες ποιες είναι. Αρχίζουμε και τρώμε πάρα πολύ, οπότε βάζουμε κιλά. Οπότε στην ουσία, ναι, μεν σταματάμε το τσιγάρο, αλλά από την άλλη βάζουμε πολλά κιλά. Κοντά μας λοιπόν σήμερα ο ειδικός, ο κύριος Αθανάσιος Κυριακάκης, ο οποίος έχει τρεις ιδιότητες: είναι πνευμονολόγος, είναι ομοιοπαθητικός και είναι και βελονιστής. Οπότε μπορεί να μας βοηθήσει με όλη την γνώση και την εμπειρία στο να κόψουμε το κάπνισμα για να γλιτώσουμε από τον οξύ βήχα, από τον χρόνιο βήχα, από το ΧΑΠ, την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, γιατρέ μου. Και στο σημείο αυτό θέλω να τονίσεις πόσο σημαντικό είναι η θέληση του κάθε ανθρώπου για τη διακοπή του τσιγάρου. Η θέληση είναι το πρωτεύωνα σημείο που, που αξιολογεί ο γιατρός για να μπορεί να κάνει την παρέμβασή του. Γιατί όταν μέσω των προγραμμάτων διακοπής καπνίσματος εξαφανίζονται τα συμπτώματα στέρησης, τα οποία είναι αυτά που ταρακωνούν τον οργανισμό και δεν τον αφήνουν καθόλου να ηρεμήσει, τότε μπορεί να παρέμβει και να τον φέρει σε ισορροπία άμεσα, χωρίς να παιδευτεί καθόλου ο οργανισμός. Όταν δεν έχει θέληση, δεν θέλει να το κόψει, τότε με την πρώτη δυσκολία που θα συναντήσει στη ζωή του, είτε είναι σε σχέση με κάποιο οικονομικό θέμα, με κάποια σχέση στην οικογένειά του ή στη δουλειά του, θα ανάψει το πρώτο τσιγάρο. Γιατί το τσιγάρο είναι μια ουσία που προκαλεί χαρά, αλλά την προκαλεί τεχνητός, δυστυχώς. Θα πρέπει να ξέρουν και οι καπνιστές ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω τους που είναι το 60%, τόσοι δεν καπνίζουν, που βιώνουν τις εμπειρίες τους από μόνοι τους και μπορούν να το αντιμετωπίσουν πάρα πολύ καλά. Εγώ, αν δεν είμαι καπνιστής και δίπλα μου έχω έναν καπνιστή, ο οποίος καπνίζει 1, 2, 3 το max πακέτα την ημέρα, τι παθαίνω? Οι μελέτες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι το παθητικό κάπνισμα αποτελεί μία από τις αιτίες που προκαλεί πνευμονοπάθειες. Άρα, ένας παθητικός καπνιστής είναι εν δυνάμει σε βάθος χρόνου να εμφανίσει είτε βροχικό άσθημα είτε ΧΑΠ. Αλήθεια. Ναι. Μπορεί να εμφανίσει και ΧΑΠ ένας άνθρωπος ο οποίος δεν καπνίζει και απλά είναι παθητικός καπνιστής. Αν παραμείνει στον χώρο δουλειάς που μιλάμε για πολλά χρόνια, για 30-40 χρόνια, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Μικρή μεν, αλλά πάντα υπάρχει. Το τσιγάρο προκαλεί και βροχικό άσθημα. Ναι, το τσιγάρο ευθύνεται για πάρα πολλές παθήσεις, παρόλο που δεν τις γνωρίζουμε αυτές. Εντάχει να τονίσω για τις γυναίκες, πριν καταλήξουμε στο θέμα που αναφέρθηκες, είναι ότι προκαλεί πρόωρη μηνόπαυση κατά 2 χρόνια. Άρα η προστασία με τις ορμόνες της ελαττώνονται. Και κατά δεύτερο λόγο είναι η ομορφιά της. Επειδή έχει πολλές οξυδοτικές ουσίες, καταστρέφει το κολαγόνο του δέρματος. Άρα μια γυναίκα ξοδεύει άλλα τόσα λεφτά για να επαναφέρει τις ρητίδες στο φυσικό του σώμα. Σαν ουσία είναι μια ουσία που προκαλεί δυστυχώς μεταλλάξεις και οδηγεί σε κακοήθηση, καρκίνο εισαγωγικά. Αυτό και μόνο φτάνει για να καταλάβουμε την επίδραση που έχει πάνω στον ανθρώπινο οργανισμό. Επίσης, να πούμε ότι το κάπνισμα μειώνει και την άμυνα του οργανισμού. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές παθήσεις. Από τη στιγμή που πέφτει η άμυνα του οργανισμού, αρχίζουν και εκδηλώνονται όλες οι παθήσεις. Να πούμε λίγο για το ποια είναι τα συμπτώματα του άσθηματος, γιατρέ μου. Το άσθημα είναι μια πάρα πολύ κοινή πάθηση. Καλύπτει περίπου το 20% του πληθυσμού. Μιλάμε 1 στα 5 άτομα. Είναι μια νόσος, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, των αραγωγών, και το κύριο σύμπτωμά του είναι ο βήχας, ένας χρόνιος βήχας. Ένας βήχας ο οποίος μπορεί να προκαλείται μετά από ιώσεις, μετά από ένα κρύωμα, σε ένα ρυπαρό περιβάλλον, ακόμη και συναισθηματικά, είτε είναι πολύ χαρούμενος, είτε είναι πολύ λυπημένος, από αλλεργιογόνα, είτε από την άσκηση. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί αφορά μια μερίδα αθλητών, οι οποίοι αθλούνται. Ναι, το άσθημα like symptoms ή και το άσθημα των αθλητών. Αυτό πρέπει να το έχουμε στα υπόψη, σε αθλητές οι οποίοι δουλεύουν σε υψηλές στροφές, ότι αν έχουν ένα βήχα μπορεί να οφείλεται και στο άσθημα. Κάποιος που έχει άσθημα μπορεί να γυμνάζεται, το επιτρέπεται? Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, γιατί μέχρι και πρόσφατα και πολλοί γονείς ρωτάνε για τα παιδιά τους αν μπορούν να αθληθούν, να γυμναστούν. Η ζωή τους γίνεται φυσιολογική. Θα πρέπει να τονίσω ότι από την Ολυμπιάδα της Αθήνας που έχω στοιχεία, στην κολύμβηση 1 στα 4 άτομα είχαν άσθημα και από αυτούς το 25% πήραν μετάλλια. Δεν αποτελεί περιοριστικός παράγοντας το άσθημα, αρκεί να είναι υπορρύθμιση με την κατάλληλη θεραπεία, έτσι απλά.
Το άσθημα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και ομοιοπαθητικά και φαρμακευτικά. Ναι. Να μιλήσω για τη φαρμακευτική αγωγή. Είναι συνδυασμός ουσιών βροχοδιασταλτικών και κορτιζονούχων ουσιών. Η διάρκεια θεραπείας ποικίλει αναλόγως με το στάδιο της νόσου. Εγώ θα βάλω ένα μέσο όρο περίπου 12 μήνες. Παρόλο που ο ασθενής αισθάνεται καλά από την πρώτη στιγμή, το τονίζω αυτό, να μην σταματάει κανένας στη μέση την αγωγή του. Υπάρχουν και ειδικά χάπια. Από εκεί πέρα, στο θέμα της ομοιοπαθητικής, είναι ένας άλλος τρόπος προσέγγισης. Αντιμετωπίζουμε τον ασθενή με τα συμπτώματά του. Οπότε, μεταξύ άλλων, θεραπεύεται και το άσθημα με ένα πολύ καλό ποσοστό επιτυχίας που μπορεί να οδηγήσει στην πλήρη ίασή του μέχρι και 60-70%. Αλλά δεν μιλάμε μόνο για το άσθημα, και οτιδήποτε άλλο κουβαλάει μαζί του, είτε είναι από φοβίες, είτε είναι από ανασφάλειες, και μπορεί να βρει την ισορροπία του πολύ πιο φυσικά. Μπορούμε να συνδυάσουμε ομοιοπαθητική με κλασική ιατρική? Ναι, η ομοιοπαθητική επιτρέπεται στην πλειονότητα των ασθενών που παίρνουν θεραπείες με χάπια. Αποφεύγουμε και δεν επιτρέπουμε την χρήση αντιβίωσης ή κορτιζόνης, κορτιζονούχων ουσιών. Αν χρειαστεί όμως και δεν μπορεί η ομοιοπαθητική να θεραπεύσει κάποιο ασθενή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ουσίες και μετά ξανασυνεχίσουμε με την ομοιοπαθητική. Μπορούμε να συνδυάσουμε κλασική ιατρική, ομοιοπαθητική και βελονισμό? Δεν υπάρχει ενδένδειξη. Γενικά λέμε να διαλέξει ο ασθενής ανάμεσα σε δύο εναλλακτικές θεραπείες. Για το μόνο λόγο είναι ότι ξέρουμε και ποιο έχει δράσει πιο καλά. Ο βελονισμός συνήθως δρά πιο γρήγορα. Αυτή είναι η διαφορά με την ομοιοπαθητική. Η ομοιοπαθητική θέλει λίγο χρόνο παραπάνω για να δράσει. Αλλά δρά σε βάθος και πολύ καλά. Να μην τον... σε οξέ περιστατικά έχει εξαιρετικά αποτελέσματα, αλλά σε πιο χρόνια περιστατικά θέλει λίγο περισσότερο χρόνο. Να κάνω μια παρένθεση και να σε πω λίγο στο ρέικι. Θα ήθελες να αναφερθείς στο ρέικι? Είναι μια τεχνική εναλλακτική, η οποία έχει γίνει της μόδας τα τελευταία χρόνια. Έχει ανακαλυφθεί πριν από 200 χρόνια από έναν μοναχό Ιάπωνα. Στην ουσία υπάρχει, σχετίζεται με συμπατική ενέργεια. Είναι ένας τελείως τρόπος προσέγγισης της θεραπείας. Ο θεραπευτής αποτελεί ένα κανάλι που μεταφέρει την ενέργεια από το σύμπαν, από το Θεό, στον ασθενή. Έτσι απλά τον ακουμπάει σε κάποια σημεία, στα ενεργειακά του κέντρα, τα τσάκρα, και με βάση αυτό το άγγιγμα ο ασθενής αισθάνεται καλύτερα. Σε μερικές περιπτώσεις θεραπεύεται, εξαρτάται πάλι λέω αναλόγως με την βαρύτητα του ασθενούς, γιατί θέλουμε να προσέξουμε και σε εναλλακτικές ότι έχουν και αυτά τα όρια τους, αρκεί να ξέρει ο θεραπευτής, ο γιατρός, και να μιλήσει ξεκάθαρα στον ασθενή και να του πει τι μπορεί να περιμένει. Εγώ στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω σαν αγγελική στο Γιαννούδη ότι αποφεύγω τα φάρμακα, τα χημικά να το πω έτσι, και κυρίως πηγαίνω στις εναλλακτικές θεραπείες, είτε αυτό είναι βελονισμός, είτε είναι ομοιοπαθητική, είτε είναι ρέικι. Ο κύριος Κυριακάκης, κυρίες και κύριοι, είναι ο προσωπικός μου θεραπευτής. Και θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ πραγματικά εδώ στον αέρα, γιατί με έχει βοηθήσει πάρα πολύ εμένα προσωπικά σαν άνθρωπο. Τον εμπιστεύομαι όταν τον χρειάζομαι. Οπότε δημόσια θέλω να του πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αγγελική, για τα καλά σου λόγια. Δεν ήθελα να αναφερθεί στον αέρα αυτό, αλλά είμαι στη διάθεσή σου και γενικά για όποιον χρειαστεί οτιδήποτε. Γιατί να μην αναφερθεί στον αέρα, δεν κατάλαβα. Εντάξει, δεν κατάλαβα. Εντάξει, δεν είναι. Ακόμα και ένας παρουσιαστής, μία παρουσιάστρια, χρειάζεται το θεραπευτή του. Οκ, λοιπόν. Δεν είπαμε κάτι το οποίο δεν είναι καλό. Εγώ θα ήθελα να ξαναγυρίσω τώρα στον καπνιστή, ο οποίος καπνίζει πάρα πολύ μέσα στο σπίτι του και έχει ένα μικρό παιδάκι, το οποίο είναι παθητικός καπνιστής. Καλός ή κακός, είτε είναι πατέρα είτε είναι μητέρα, πόσο κακό προκαλεί στο παιδί του? Ας ξεκινήσουμε στο θέμα ότι, όπως είπαμε και πριν, είναι το θέμα του προτύπου. Τα παιδιά τα μικρά μέχρι κάποια ηλικία, από διάφορες μελέτες, αντιγράφουν σε συμπεριφορές στους γονείς, άρα είναι εν δυνάμει καπνιστής, και θα δείτε τα παιδιά, οι γονείς, θα δούνε, οι γονείς που καπνίζουν θα δουν τα παιδιά τους να παίζουν με στυλούς, με μαρκαδόρους, και θα καταναβάζουν στο στόμα τους, και το ποσοστό και η πιθανότητα για να καπνίσουν, όταν καπνίζουν οι δύο γονείς, ένας γονέας είναι 30%, οι δύο γονείς είναι 60%. Πάντα μιλάμε με τον νόμο των πιθανοτήτων. Το μόνο καλό είναι ότι στα σχολεία γίνεται καλή δουλειά, ενημέρωση για αποφυγή του καπνίσματος. Από εκεί πέρα, όσο το θέμα των ασθενειών, έχουμε αυξημένη λοιμώξη στο αναπνευστικό, γιατί καταστέλλεται η τοπική άμυνα που αφορά
την μύτη και, το, και τους πνεύμονες. Άρα συχνές λοιμώξεις που συνδυάζονται με βήχα, αδυναμία να τα αντιμετωπίσουν, μπορεί να οδηγήσουν δυνάμει ένα παιδί που έχει γονιδιακό υπόσχημα ακόμη και στο να φανεί σε άσθημα πιο γρήγορα. Έτσι απλά. Μάλιστα. Υπάρχει και το παιδικό άσθημα και το αλλεργικό άσθημα, από ό,τι ξέρω και από ό,τι γνωρίζω. Είναι διαφορετικό το παιδικό άσθημα από το αλλεργικό άσθημα και από το βροχικό άσθημα? Ναι. Μια πολύ καλή ερώτηση, γιατί γίνεται από πάρα πολλούς γονείς και όχι μόνο και από ασθενείς. Το βροχικό άσθημα είναι μια οντότητα. Είναι μια νόσος που σχετίζεται με αναστρέψιμη, με αναστρέψιμη θεραπεία της απόφρυξης των αραγωγών. Δηλαδή μια νόσο που θεραπεύεται, το τονίζω αυτό, που έχει τα συμπτώματά του, θα τα πω εντάχει, είναι ο βήχας, η δύσπνια, ο συρρυγμός και τα φλέμματα. Από εκεί πέρα, όταν λέμε αλλεργικό άσθημα, μιλάμε για ένα άσθημα που έχει συμπτώματα από άσκηση, από λοιμώξεις, από συναισθηματικές μεταβολές, από άσκηση, αλλά έχει από αλλεργιογόνα. Αυτή είναι η ουσιώδη διαφορά. Η θεραπεία δεν αλλάζει καθόλου. Όταν λέμε ότι ένα άτομο είναι αλλεργικό, λέμε ότι απλώς ότι κάτι από το περιβάλλον ή από τη φύση τον επηρεάζει. Αναγνωρίζει τα αλλεργιογόνα, το περιβάλλον δεν θα το πω εχθρικό, δεν το αναγνωρίζει φιλικά και αντιδρά υπερβολικά με το βήχα ή και με τη δύσπνοια. Να πούμε ότι είναι η σκόνη που κυκλοφορεί στον αέρα που αναπνέουμε. Ενδεχομένως, αν έχουμε κάποιο κατοικίδιο στο σπίτι μας, είναι οι τρίχες του σκύλου ή της γάτας που έχουμε μέσα στο σπίτι μας. Ενδεχομένως, να είναι κάποια κάρια που έχουμε στο στρώμα μας και δεν έχουμε καταλάβει ότι μας ενοχλούν αυτά. Παρά τα αυτά, είναι κάποιες κολόνιες, κάποια απορρυπαντικά, κάποιες μυρωδιές, κάποιες ουσίες που μας ενοχλούν. Να πούμε λοιπόν στο σημείο αυτό, γιατρέ μου, ότι μπορούμε να καταλάβουμε από τι ακριβώς είναι αυτό που μας πειράζει και μας ενοχλεί, κάνοντας κάποια τεστ αλλεργία, σωστά? Ακριβώς, ναι. Είναι μια πάρα πολύ απλή εξέταση. Λέγεται prick test ή στην ουσία τη συμπάμε τον πύχη αναλόγως με τα αλλεργιογόνα, περίπου τα 30 πιο συνηθισμένα που υπάρχουν στην ελληνική φύση. Και μέσα σε μισή ώρα βγάζουμε τα αποτελέσματα. Δεν έχει καμία αντένδειξη. Απλώς λέμε να μην έχει πάρει κάποιες ουσίες φαρμακευτικές πριν κάνει την εξέταση. Και με βάση αυτή τη διάγνωση ξέρουμε σε τι είναι αλλεργικός. Άρα μπορούμε να κάνουμε προληπτικά μέτρα για να λατώσουμε την έκθεση στα αλλεργιογόνα, άρα και να αντιμετωπίσει το άσθημα και τις αλλεργίες του με πάρα πολύ απλό τρόπο. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να ξέρετε αν έχετε απλό άσθημα ή αν έχετε αλλεργικό άσθημα, γιατί αν βρείτε ότι έχετε, ας πούμε, για παράδειγμα, αλλεργία σε μία μυρωδιά απορρυπαντικού, λυτρώνεστε. Σταματάτε να χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο απορρυπαντικό και σταματάει ο διαμαγείας και ο βήχας σας. Άρα τα πράγματα είναι απλά. Να μην φοβάστε να πηγαίνετε στον γιατρό. Ο γιατρός είναι ο φίλος μας. Είναι κοντά μας, είναι ο βοηθός μας, θέλει το καλό μας. Και σταματήστε να καπνίζετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην κάνετε κακό στον εαυτό σας. Αρχίστε να βγαίνετε έξω, να γυμνάζεστε, να πηγαίνετε στα γήπεδα, να περπατάτε, να κάνετε άλλα πράγματα. Να πηγαίνετε στο βουνό, να κάνετε πεζοπορία, να βγαίνετε έξω με τα παιδιά σας, να παίζετε ποδόσφαιρο, να πάρετε ένα σκυλάκι, να το βγάλετε στην ύπαιθρο, να το κάνετε βόλτα. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα να κάνετε από το να παίρνετε ένα τσιγάρο και να καπνίζετε. Και σβήσε και κάπνισε. Και σβήσε και κάπνισε. Γιατί ο καφές είναι αυτός που πάει με το τσιγάρο και λένε «Δεν μπορώ να κόψω το τσιγάρο γιατί πίνω καφέ». Ναι, ακριβώς. Γιατρέα μου, τι είναι αυτό που είναι ένας συνδυασμός τσιγάρο και καφές? Είπαμε ότι το τσιγάρο είναι εθισμός, αλλά και ο καφές και το ποτό προκαλούν εξάρτηση. Έχουμε ακούσει για τους αλκοολικούς. Ο καφές δεν είναι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Απλώς ο συνδυασμός καφέ ή αλκοόλ μαζί με το τσιγάρο διηγείρουν τις υποδοχές και γίνεται έκρηξη ουσιών στον εγκέφαλο που μας χαλαρώνουν. Ο συνδυασμός αυτός είναι ο οποίος δεν θέλει να το αναφύσει ο καπνιστής. Είναι η απόλυτη απόλαυση για όσους καπνίζουν. Σε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί κάποιος άνθρωπος να εθιστεί και να έχει εξάρτηση από το τσιγάρο ή από το αλκοόλ ή από τον καφέ? Γιατί και ο καφές έχει καφεΐνη, όπου είναι και η καφεΐνη ουσία η οποία... στην οποία χειζόμαστε. Εγώ θα μπορώ να μιλήσω ακριβώς για το τσιγάρο. Θέλει περίπου για ένα νέο, για ένα παιδί, περίπου 6 μήνες για να γίνει, μέχρι και ένα χρόνο για να εθιστεί στην συνήθεια του καπνίσματος. Για το καφέ και για το αλκοόλ δεν γνωρίζω να σας πω ακριβώς, αλλά ξέρω ότι άμα ένα άτομο, μιλάμε για νέα άτομα, ένας ενήλικας σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα εθίζεται, μπορεί να είναι από 3 μέχρι και 6 μήνες. Όσο πιο νέο άτομο και πιο αθώος ο οργανισμός του, στην ουσία προκαλεί την παραγωγή υποδοχέων νικοτίνης. Υπάρχουν μέσα μας, μην είναι ελάχιστα, αλλά υπάρχει ένας φαύλος κύκλος. Όσο πιο πολύ καπνίζουμε, τόσο πιο πολύ υποδοχή σε ανθρωπάκια που θέλουν τη δόση τους
στον εγκέφαλό μας για να είμαστε ήρεμοι. Να κάνω μια πιο ειδική ερώτηση. Ξέρω και γνωρίζω ότι πάρα πολλά παιδιά τα οποία είναι στην εφηβεία και έχουν ξεκινήσει να καπνίζουν σε εισαγωγικά για μαγιά και για να διχτούν και να φανούν στους φίλους, δεν εισπνέουν τον καπνό μέσα, βαθιά δηλαδή, δεν παίρνουν τον καπνό μέσα τους. Απλά κάνουν ότι καπνίζουν για να δείξουν ότι καπνίζουν και αυτοί. Εθίζονται και αυτά τα παιδιά? Εθίζονται, ναι. Η νικοτίνη απορροφάται από παντού. Δεν είναι, απορροφάται και από το δέρμα μας. Είναι μια ουσία η οποία έχει υποδοχής παντού. Απλώς μέσω από το στοματοφάρικα απορροφάται και πηγαίνει στον εγκέφαλο. Έτσι απλά. Δεν υπάρχει κάτι τόσο απλό. Ναι, δεν έχει σημασία σε τι βάθος. Κατάλαβα. Και προκαλεί βλάβες ούτως ή άλλως. Όχι στο αναπνευστικό, αλλά προκαλεί βλάβες τοπικά στο στόμα που μπορεί να είναι από λευκοπλακία, μπορεί να οδηγήσει προκαρκινική τέτοια, μέχρι και κακή στοματική υγιεινή με τις επιπτώσεις που έχει ξινομορφιά με ένα ωραίο χαμόγελο, με τεριδόνα και ουλίτιδες και ό,τι άλλο. Και θα ήθελα να μείνω στο πιο κακό που παθαίνει κάποιος όταν θέλει να καπνίσει απλά και μόνο για μόδα. Και δεν το εισπνέει και δεν το βάζει μέσα του, αλλά αυτό που προείπες, γιατρέ μου, ότι μπορεί στη γλώσσα να εμφανιστεί καρκίνος. Οπουδήποτε, είναι συστοματική κυκλότητα. Και στο ρινοφάρικα μέσα παντού. Ναι, οκ. Όλοι αυτοί οι φίλοι μας οι καπνιστές, οι οποίοι ενώ βλέπουν πάνω στο πακέτο, το κάπνισμα σκοτώνει, το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει εκείνο, μπορεί να προκαλέσει το άλλο, μπορεί να προκαλέσει το άλλο. Παρά τα αυτά, εξακολουθούν και το καπνίζουν. Ναι, υπήρχε μια προσέγγιση να είναι επιθετική με άσχημες εικόνες που να προκαλέσουν απέχθεια και φόβο στον καπνιστή. Δεν απέδωσε ούτε αυτό. Το θέμα είναι να ενημερωθούν για τις επιπτώσεις. Την ευθύνη την έχει ο ίδιος. Το κράτος δυστυχώς έχει φτάσει στην άλλη άκρη να υπερφορολογεί το τσιγάρο και σαν αποτρεπτικό αλλά και για να βγάλει λεφτά. Αλλά δεν έχει καταλάβει ότι άμα δεν ξεκινήσει από την παιδική ηλικία την ενημέρωση και να εφαρμόσει τους νόμους εκεί που πρέπει, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Δυστυχώς οι νόμοι δεν εφαρμόζονται, δεν είμαι αντικαπνιστής, αλλά πρέπει να σεβαστούμε τον διπλανό μας που δεν καπνίζει ή τουλάχιστον να τον ρωτήσουμε αν μπορούμε να καπνίσουμε. Λοιπόν, γιατρέ μου, θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή εδώ, στο σημείο αυτό. Θα σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ήταν όλα όσα είπαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πάρα πολύ σημαντικά. Εσείς, κυρίες και κύριοι, από την πλευρά σας, τι πρέπει να κάνετε? Να βλέπετε γύρω τηλεόραση, άσκηση και υγεία κάθε Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα και κάθε Κυριακή επίσης στις 7.30 το απόγευμα. Και εμείς είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε για θέματα υγείας, για θέματα αθλητισμού, να γνωρίζετε μέσα από την συγκεκριμένη εκπομπή προσωπικότητες και πρόσωπα της πόλης, τα οποία έχουν κάνει πράγματα εδώ στην πόλη μας και όχι μόνο. Γιατρέ μου, να σε ευχαριστήσω. Και εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, Αγγελική, για τα καλά σου λόγια πρώτα απ' όλα και που μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Είναι μια μάσκα πλέον το κάπνισμα και οι επιπτώσεις που έχει στην υγεία του ανθρώπινου οργανισμού. Ελπίζω να καταλάβουν όλοι μας ότι το τσιγάρο μόνο κακό κάνει, δεν κάνει καθόλου καλό. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, άσκηση υγεία πρόσωπα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τα κομμωτήρια Queens, τα οποία επιμελούνται το καταπληκτικό μου μαλλί, το εργοτάξιο ξανά που μου δίνει τα υπέροχα ρούχα που φοράω και το Secrets of Beauty, το οποίο επιμελείται το μακιγιάζ και την αισθητική μου. Εσείς να είστε συντονισμένοι στη Γύρω Τηλεόραση και να βλέπετε Γύρω Τηλεόραση. Γεια σας. Like that.